τελικά, παιδιά, δεν είστε κουρασμένοι, έτσι. Εντάξει, είναι στο τέλος της προετοιμασίας, πάντα υπάρχει λίγο κούραση. Επειδή ήμασταν από διακοπές και τώρα είμαστε ήδη εδώ 20 μέρες και σίγουρα υπάρχει λίγο κούραση, αλλά πιστεύω πιο μετά θα είμαστε πιο καλά. Για σένα που είναι η πρώτη, έτσι, πιο δυνατή προετοιμασία, πώς σε βιώνεις αυτή ολόκληρη, πώς βιώνεις τη φετινή χρονιά? Η αλήθεια είναι ότι είναι η πιο δύσκολη προετοιμασία που έχω κάνει. Και πέρυσι, μπορώ να πω, ήταν... Αλλά σε αυτούς τους ρυθμούς δεν ήταν τόσο δύσκολη. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μας ζητάει ο προπονητής μας. Και αυτό θα δει αν αξίζουμε. Εσύ είσαι έτοιμος να αποδεχθείς οποιαδήποτε απόφασή του? Μπορεί να σου πει μείνε εδώ, μπορεί να σου πει πήγαινε στο Διχηνιακό να κάνεις 35 επαγγελματικά παιχνίδια. Εσύ είσαι έτοιμος να το δεχτείς αυτό το πράγμα? Φυσικά. Γι' αυτό είναι και προπονητής. Αυτός άλλος το ξέρει αν είμαστε στην ετοιμότητα που πρέπει. Αυτό θα αποφασίσει. Ερμπούς, εσύ επειδή έχεις περάσει από αυτή τη διαδικασία, τι θα συμβούλευες στον Κρίστη για το συγκεκριμένο θέμα? Είναι καλό ένας παίκτης να πάει ιδανικός ενδεχομένως αν δεν βρει χρόνο στην πρώτη ομάδα? Κοιτάξτε, επειδή το έχω περάσει αυτό το πράγμα και εγώ το πέρασα, ήμουν ένα χρόνο β' εθνική. Πιστεύω ότι στην ηλικία που έχει ο Χρήστος είναι καλό, πιστεύω, να πάει β' εθνική, να παίξει, να πάρει εμπειρίες, να παίξει καμιά 30 μάτς, παρά να κάθεται εδώ και να μην παίζει μία, να παίζει μία, να μην παίζει. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα γι' αυτόν, να είναι ακόμα μικρός. Πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό σχολείο γι' αυτόν, αν πάει β' εθνική. Εργούσε, αυτή τη νέα ομάδα που δομείτε τώρα, πώς τη βλέπεις? Κοιτάξτε, έχουμε πολλούς νεαρούς. Πάμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Πιστεύω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με υπομονή και δουλειά, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά θέλει υπομονή και δουλειά. Έχουν φύγει πολλοί έμπειροι παίκτες. Εσείς ουσιαστικά, παιδιά που καθιερωθήκατε πέρσι και πρόπερσι, πέφτει ένα βάρος μεγαλύτερο σε εσάς. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά που ήρθαν από Β' Εθνική και από τη δεύτερη ομάδα, γιατί περάσαμε και εμείς από τη δεύτερη ομάδα και περάσαμε τα ίδια. Είναι δύσκολο γιατί είμαστε σε μια μεγάλη ομάδα και έχει πολύ πίεση, ανταγωνισμό και είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι μόνο με δουλειά μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Χρήστο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κόπωση ή η προσαρμογή σε αυτή την πρώτη ομάδα, στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της? Πιστεύω η κόπωση. Γιατί όπως είπα και πριν, είναι πολύ πιο κουραστικό να κάνεις προπόνηση και με πιο έμπειρους παίχτες από ότι στην ΚΑΠΑ 20. Και αυτό μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Αλλά προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο Λιπόκ δεν κερδίζει στα φιλικά. Δεν μπορεί να είναι καλύτερος. Σήμερα πάλι έχει 5-6 ευκαιρίες και δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά. Σας απασχολεί το συζητάτε τάξη ή περνάει έτσι? Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι πρώτα παιχνίδια. Είναι για... Τα φιλικά για μας είναι σαν προπόνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι λέει ο προπονητής. Όπως είπα και πριν, κάνουμε μια νέα αρχή. Έχουμε πολλούς νεαρούς παίκτες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να δουλέψουμε για να κάνουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα. Εσύ στατιστικά, σαν παίκτης, τι περιμένεις, πώς θα είσαι ικανοποιημένος ατομικά από τη χρονιά που έρχεται? Εγώ προσπαθώ χρόνο με χρόνο να γίνομαι καλύτερος, να κάνω τα πάντα για την ομάδα μου και να βοηθήσω να φτάσουμε όσο ψηλά γίνεται. Υπάρχει κάποια στατιστική που θες να βελτιώσεις συγκεκριμένη, λίγο με τις assist, θες να ψάξεις περισσότερο τον goal, πώς θες να διαμορφώσεις το παιχνίδι σου? Κοιτάξτε, σίγουρα θέλω να βελτιώσω πολλά πράγματα. Είμαι ακόμα 21 χρονών, έχω πολλά πράγματα να μάθω. Πιστεύω χρόνο με χρόνο και από τις εμπειρίες που παίρνω κάθε χρόνο, πιστεύω θα γίνομαι καλύτερος. Όλοι οι συμπαίκτες σου μίλησαν ότι φέτος ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια και ότι είναι το πρώτο πράγμα που θέλει από εσάς ο προπονητής σας. Το έχεις αντιληφθεί και εσύ αυτό? Σίγουρα, για να φτιάξουμε ομάδα θα πρέπει να γίνουμε όλη η οικογένεια, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Άμα δεν υπάρχει σε μια ομάδα, δεν υπάρχει οικογένεια, σίγουρα θα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Άμα αγαπάμε ο ένας τον άλλον και είμαστε οικογένεια, σίγουρα θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Έλειπε αυτό πέρυσι από την ομάδα Έργος, ήταν από τους λόγους της αποτυχίας? Εντάξει, και πέρσι ήμασταν οικογένεια, αλλά δεν ξέρω τώρα. Πέρσι είναι πέρσι, τώρα έχουμε μια νέα χρονιά, διαφορετικά πράγματα. Κάθε χρόνο αλλάζουμε από 15 παίκτες. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ένας τον άλλον και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιατί αλλάζουμε προπονητές, αλλάζουν παίκτες και είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να γίνεται πολλή δουλειά.
Στην οικογένεια του σηκώνει καμιά φορά, βλέπω. Κοιτάξτε, και στις οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Ακόμα και στις καλύτερες. Αλλά προσπαθούμε να μην το κάνουμε σκεμμένα. Γιατί ό,τι γίνεται στην προπόνηση συμβαίνει στον αγώνα. Άμα μπορέσουμε να τα προξέθουμε στην προπόνηση, θα είναι πιο εύκολο στον αγώνα. Γιατί στον αγώνα κανένας δεν χαρίζεται.